σωστή λειτουργία των θεσμών. Να μην γνωρίζει το Προεδρείο της Βουλής ότι πρόκειται η Βουλή να σταματήσει για το καλοκαίρι είναι ένα έλασον θέμα. Πολύ μικρότερο από αυτά που θα σας πω. Ότι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Πρωθυπουργός, δεν έχει έρθει ούτε μία φορά στη Βουλή την ώρα του Πρωθυπουργού. Ότι πολλές φορές οι υπουργοί δεν έρχονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών. Αφήστε τα γνωστά θέματα με την ουσιαστικά υφαρπαγή της νομοθετικής αρμοδιότητας από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Επομένως, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Να αναδείχνουμε όμως πάντοτε αυτό που είναι το ουσιώδες, ότι δεν είναι αντισυστημική δύναμη. Γιατί έτσι κερδίζει η Χρυσή Αυγή. Ότι η Χρυσή Αυγή είναι ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, η τελευταία εφεδρεία του συστήματος. Και ουσιαστικά και στην Γερμανία, όταν οι Krupp και οι Thyssen αποφάσισαν να αγκαλιάσουν τον Χίτλερ, έγινε αυτός καγκελάριος. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να έχουμε σκληρό μέτωπο απέναντι και σε απόψεις Χρυσής Αυγής. Όλα όσα είπε η κυρία Σιμακοπούλου πραγματικά είναι έτσι, είναι σωστά. Αλλά δεν πρέπει και 42 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να καταθέτουν πρόταση ώστε να μπορούν να μπαίνουν στα σώματα ασφαλείας μόνο όσοι από αίμα, και το λέω σε εισαγωγικά αυτό, είναι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι ένα καθαρό άνοιγμα στη Χρυσή Αυγή, είναι μια υποχώρηση στις ασχήμιες των ανθρώπων αυτών. Ναι. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ξέρουμε ότι ο κ. Κατρούγκαλος ως ευρωβουλευτής πρέπει να λέει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ πολύ σκληρά σήμερα. Οπότε αυτό κάνει και για το πρώτο κομμάτι, το οποίο το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Ναι, δεν απαντάμε στα θέματα, ναι. Σας πληροφορώ, επειδή δεν είστε στη Βουλή, μια χαρά λειτουργεί η Βουλή. Και πότε έρχεται και πώς έρχεται. Με συγχωρείτε, πότε έρχεται και πώς έρχεται. Αυτά είναι η στάνταρ ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, με συγχωρείτε, και αυτή η ρητορική του ότι δεν λειτουργούν δημοκρατικά τα πράγματα. Μήπως σας θυμίζει μερικά πραγματάκια, κύριε Κατρούγκαλε, που ακούσαμε χτες? Διότι η μία ρητορική τροφοδοτεί την άλλη ρητορική. Αυτό συμβαίνει. Αυτό φωνάζανε και οι Ναζί μέσα εχθές. Αυτό φωνάζανε οι Ναζί εχθές. Δεν λειτουργεί δημοκρατία, είστε προδότες, είστε το ένα, είστε το άλλο. Στην ώρα του δεν γίνεται να το φωνάζουμε. Φορά, έχει έρθει μία φορά που δεν γίνεται να το φωνάζουμε. Δεν είναι περιφρόνηση αυτό. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά το κριτήριο δεν είναι. Το κριτήριο δεν είναι αν εσείς προσωπικά οι συνάδελφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευχαριστημένοι από το πώς πηγαίνει ο Πρωθυπουργός. Το κριτήριο είναι αν ο ελληνικός λαός έχει απαντήσει στα θέματα του, αν γίνεται δημοκρατικός διάλογος. Εφαρμόζεται ο κανονισμός. Έχει έρθει μία φορά ο Πρωθυπουργός. Μην είμαστε υπερβολικοί. Είναι από τους κοινοβουλευτικότερους πρωθυπουργούς της χώρας. Αλλά αυτό τώρα δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν μιλάει ο κύριος Σαμαρά. Έχετε, κύριε Κατρούγκαλε, αμφιβολίες για τις απόψεις του Πρωθυπουργού σε κάποιο θέμα? Δεν σας καλύπτει ο ίδιος, δεν σας καλύπτουν οι τοποθετήσεις? Ο Πρωθυπουργός είναι ακροδεξιός, αλλά δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός δεν σέβεται τον κανονισμό. Έχει προβλεφθεί ώρα του Πρωθυπουργού, στον οποίο πρέπει ο Πρωθυπουργός να εμφανίζεται στη Βουλή και να απαντά. Και ο Πρωθυπουργός αυτό το έχει γράψει στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτό είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Είναι προσωπική σας άποψη. Έχει έρθει μία φορά, κύριε Σιμακοπούλου. Και η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού δεν θα καθορίζεται από το ποιο νομίζετε εσείς ότι είναι όχι, το στάνταρ της παρουσίας. Από τους θεσμούς. Τους θεσμούς του σέβεται και τους υπηρετεί. Ένας ακροδεξιός Πρωθυπουργός δεν χώνει τους ακροδεξιούς στη φυλακή. Ο κύριος Μπαλτάκος νομίζετε ότι δεν ήταν στενό χέρι του δεξιχέρι του Πρωθυπουργού? Ήταν, αλλά και ο Μιχαλογιάννης δεν απομακρύνθηκε. Οι πρώτες ασχήμιες δεν είναι για την παρουσία του Ιού Μπαλτάκου. Κύριε Μπαλτάκου, είναι αναμφισβήτητο πάντως ότι αυτός ο ακροδεξιός που λέτε Πρωθυπουργός πήρε τις πρωτοβουλίες για να έρθουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Όταν το πράγμα δεν πήγαινε άλλο και όταν είχε προηγηθεί ένας χρόνος ουσιαστικής ανοχής της συμπεριφοράς αυτής με κλείσιμο των ματιών που είχε καταγγελθεί και από τον κυβερνητικό εταίρο, καλά, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, εν ώψη του ότι προφανώς θέλουν να την είχαν ως ανάγχωμα. Τώρα κλείνετε εσείς το ματάκι. Πάμε στον κύριο Καραθάνσο. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσουμε με το θέμα. Υπήρχε κάτι που έπρεπε να κάνουν τα κόμματα στη Βουλή χτες και δεν το κάνανε, κατά την άποψή σας? Κατά τη γνώμη μου, είναι θέμα του Προεδρείου. Δεν μπορεί να ανέχεται το Προεδρείο συμπεριφορά τέτοια που προσβάλλει το κύρος του Κοινοβουλίου. Εντάξει, τώρα, εδώ που τα λέμε, άπαξ και ήταν αυτό το πράγμα, τι θα μπορούσε να κάνει ο Πρόεδρος? Έχετε δίκιο. Έχετε ένα δίκιο. Όχι, μέσα δεν ήμουν. Έχετε δίκιο. Υπάρχει πράγματι μια λεπτή γραμμή. Διότι δεν πρέπει να ενισχύεται και η άποψη της αντισυστημικότητας που αυτοί εμφανίζουν σημαία ως δύο κόμματα κτλ. Είναι δίκο με μαχαίρι. Κύριε Καραθανασόπουλε, να δούμε λίγο τη συνολική. Εσείς πόσοι ήσασταν μέσα? Ένας.
Άμα το είχαν διαλέξει, που λέει και ο οικονομέα, τώρα που με διαλέξει. Αν και όλα τα κόμματα είχαν πει ένα, θα έχουμε για να το συμμετείχαμε. Δεν συμμετείχαμε. Δεν συμμετείχαμε. Δεν συμμετείχαμε. Ναι, έμεινε ένα σε εσά συμβολικά και οι άλλοι φύγανε. Τυπικά. Γιατί πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα, κατά τη γνώμη μας. Ποια είναι αυτή η συνολική εικόνα? Όλο αυτό το σοου το τηλεοπτικό, με τηλεοπτικά δεδομένα που είδαμε χθες, αποτελεί μέρος της συνολικότερης προσπάθειας που κάνει η αστική τάξη στη χώρα μας να αναμορφώσει σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση.